Να χάσει τον χαρακτήρα τη και να αλλοιωθεί εξαιτία αυθαίρετων παρεμβάσεων, κινδυνεύει η λίμνη τη Αγιά, που αποτελεί έναν από του σπάνιου υγροβιότοπου τη Κρήτη. Μέλη τη Ελληνική Ορνηθολογική Εταιρεία τονίζουν την ανάγκη προστασία τη, σύμφωνα με του κανονισμού του δικτύου Natura, στο οποίο είναι ενταγμένη. Ο Σελήνη τη Αγιά αντιμετωπίζει πολύ σημαντικέ πιέσει και όσον αφορά τη ρήπανση, που είναι πάρα πολύ εύκολο να τη δει κανεί, αλλά και οικιστικέ πιέσει. Αν αυτό το πράγμα δεν διαφυλαχτεί και μπει κάποιο μέτρο, η Αγιά απλά θα γίνει μια άλλη περιοχή, σαν ένα πάρκο και θα χάσει πια την σημαντική τη αξία. Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και σε περιοχέ μεγάλη επισκεψιμότητα, όπω ο Μπάλου και το Ελαφωνήσι. Ένα τμήμα των περιοχών αυτών Δέχεται μεγάλες πιέσεις ιδιαίτερα οι περιοχές που έχουν τουριστικό ενδιαφέρον μιλάμε για παραλιακές ζώνες μιλάμε για υγρότοπους οι οποίες βρίσκονται στο... δέχονται πίεση από στους καλοκαιρινούς μήνες από τους τουρίστες. Υπάρχουν παραβάσεις, δεν είναι μόνο στις περιοχές του δικτύου Natura 2000 που γίνονται περιβαλλοντικές παραβάσεις ή περιβαλλοντικά εγκλήματα ή δεν εφαρμόζεται η οδηγία της περιβαλλοντικής ευθύνης. Έχουμε λοιπόν διάφορες παραβάσεις, η δικαιοσύνη αργεί κάπως να ασχοληθεί με τα θέματα. Την ίδια ώρα ζητούμενο παραμένει μέχρι σήμερα η λειτουργία των φορέων διαχείρισης για τις περιοχές Νατούρα. Νομοθετικά προβλήματα δεν έχουν επιτρέψει ούτε τη λειτουργία του φορέα διαχείρισης δυτική Κρήτης που συστάθηκε πρόσφατα.